Δεν φαίνεται να βλέπει συνεννόηση μεταξύ των τραπεζών για τις χρεώσεις που επιβάλλουν στους πελάτες τους η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού. Η ΕΠΑ προχώρησε σε διερεύνηση του θέματος των ψηλών χρεώσεων των τραπεζών μετά από την καταγγελία στην οποία προέβη ο πρόεδρος των οικολόγων Γιώργος Περδίκης, ο οποίος μέσω επιστολής υποστήριξε πως Ελληνική και Κύπρου εκμεταλλεύονται τη δεσπόζουσα θέση που κατέχουν. Σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλελεύθερο, στο πόρισμα της η ΕΠΑ παραθέτει σειρά παραμέτρων οι οποίες δυσχεραίνουν τις τράπεζες στο να συντονίζονται και να συνεννοούνται. Δεν θα ήταν προς το συμφέρον των δύο μεγαλύτερων τραπεζών να συντονίζουν τη συμπεριφορά τους στην αγορά για να πετύχουν αυξημένες χρεώσεις λόγω της αστάθειας του τραπεζικού τομέα εξαιτίας του ψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μάλιστα, στο πόρισμα προστίθεται πως τα ψηλά ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων που χαρακτηρίζουν τις δύο αυτές τράπεζες μειώνουν τις δυνατότητές τους να συντονιστούν για να εκμεταλλευτούν τους πελάτες τους, οι οποίοι αν είναι καταθέτες θα ψάξουν να βρουν καλύτερα καταθετικά επιτόκια και αν είναι δανειολήπτες θα ψάξουν να βρουν πιο ευνοϊκά επιτόκια. Τέλος, η ΕΠΑ αναφέρει πως λόγω των γεγονότων που διαδραματίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, ο Κύπριος καταναλωτής είναι πλέον πιο ενημερωμένος και υποψιασμένος, έτοιμος να επιζητήσει εναλλακτικές πηγές προμήθειας των τραπεζικών προϊόντων. Η ΕΠΑ εξέδωσε το πόρισμά της τον Οκτώβριο, λίγες μέρες πριν η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώσει την πρόθεσή της για αύξηση των τραπεζικών χρεώσεων από τον Ιανουάριο του 2020, οι οποίες τελικά αναστάληκαν μετά από έντονες αντιδράσεις.